Σύνταξης και την Μαρίνα Χατζικώστα. Έλα, Μαρίνα. Πέτρα, επισήμως να πάμε πρώτα. Έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Όμως μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι οικοί για 76 πρόσωπα, άρα τόσα μπορούμε να λέμε. Όμως οι πυροσβεστικές αρχές, και το λένε πλέον επίσημα, θεωρούν ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ μετριοπαθής. Το σώμα πυρόσβεσης είναι αρμόδιο για τη μεταφορά των σωρών. Τα υπόλοιπα σώματα εστιάζουν περισσότερο σε εγκλωβισμένους και επιζώντες. Οι πληροφορίες λοιπόν από το πυροσβεστικό σώμα της Ελλάδος, Πέτρα, μιλούν και για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, λένε, υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Ενδεικτικά να σου πω ότι από τα 1.500 περίπου σπίτια που έχουν καεί και στα οποία η πρόσβαση είναι εφικτή, γιατί υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι εφικτή ακόμη η πρόσβαση λόγω των μετόπων. Όπως στην περιοχή της Κορινθίας, για παράδειγμα. Όπως στην περιοχή της Κορινθίας ακριβώς, έχουν ερευνηθεί μόνο τα 450. Από τα 1.500 λοιπόν, μιλάμε για την Αττική, μόνο τα 450. Δεύτερον, στην περιοχή υπάρχουν αδήλωτοι αλλοδαπή. Αυτό είναι μια καινούργια πτυχή της κατάστασης, οπότε και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Τρίτον, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα άλλα πύρινα μέτωπα. Η ταυτοποίηση των σωρών πρέπει επίσης να γίνει άμεσα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει η εικόνα αν υπάρχουν άτομα που έχουν ήδη, που είναι νεκροί και έχουν δηλωθεί μεταξύ των αγνωμένων. Αν υπάρχουν όντως αδήλωτοι άνθρωποι. Πάντως, έχει ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση ότι οι κηδείες των θυμάτων θα τελεστούν δημοσία δαπάνη. Τώρα, στα ζητήματα ρογής, Μαρίνα, αυτά είναι από στιγμή σε στιγμή. Καταλαβαίνουμε και το πρώτο φορτίο από την Κύπρο. Σε περίπου μισή ώρα με 20 λεπτά αναμένεται να φτάσει. Απογειώθηκε κατά τις 8. Το αεροπλάνο αυτό λοιπόν μεταφέρει το πρώτο φορτίο, το πρώτο, το σημειώνουμε, φορτίο με φάρμακα από την Κύπρο. Είναι για τις ομάδες διάσωσης και για τα νοσοκομεία της Ελλάδας στις πληγήσεις περιοχές. Είναι 10 κυβότια, Πέτρα, από ιατροφαρμακευτικό υλικό. Από το υλικό που υπάρχει, 10 κυβότια με ιατροφαρμακευτικό υλικό θα παραδοθούν από απόψε, γιατί η ανάγκη είναι άμεση και όλοι οι φορείς είναι σε πλήρη συντονισμό. Παράλληλα, με τη δραματική έκκληση για αιμοδοσίες που είχε γίνει από το πρωί, ουρές έχουν σχηματιστεί σε όλα τα κέντρα αίματος και τα νοσοκομεία που είχαν ανακοινωθεί ότι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, και πραγματικά είναι συγκλονιστική η ανταπόκριση του κόσμου. Η εικόνα στα μέτωπα έχει αλλάξει, έχουμε κάποια διαφοροποίηση προηγουμένως. Μας έλεγαν οι κύριοι Λεωνίδου από το μέτωπο, από το Μάτι και από την Κορινθία, ότι κάπου ήταν πιο ευνοϊκή άνεμη. Στην Κορινθία η πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου, ίσως με ευνοϊκότερους ανέμους, αλλά εκτός ελέγχου. Ναι. Στην Πλατανιά, Χανίων, στην Κρήτη ισχύει το ίδιο. Στην Αττική η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Σε λίγη ώρα, 20 λεπτά περίπου, θα υπάρχει νέα ενημέρωση από την Αθήνα. Σε λιγότερο από 20 λεπτά θα καθυλωθούν και τα αεροσκάφη που επιχειρούν από αέρος, καθώς θα επέρθει πλήρως το σκοτάδι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Στις έρευνες που γίνονται στη θάλασσα της Ραφίνας τώρα, το πολεμικό ναυτικό, Πέτρα, θα συνεχίσει σε όλη τη διάρκεια της νύχτας τις έρευνες για ανέβρεση ναυαγών, για ανθρώπους δηλαδή που εχθές βούτυξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι οποιαδήποτε ενημέρωση σε σχέση με τις ανάγκες αίματος, αν έχει αναφερθεί ή δηλωθεί από κάπου, αν από την Κύπρο θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πληροφορία, κάποια συνεισφορά ή βοήθεια, Μαρίνα. Δεν έχει ζητηθεί συγκεκριμένα από τις ελληνικές αρχές προς την Κύπρο, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, και αυτό συμβαίνει διότι θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες και να μην ανταποκρίνεται ο κόσμος, καθότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι με τις οποίες θα μπορούσε το αίμα να σταλεί από την Ελλάδα στην Κύπρο, και μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη από ό,τι το να στείλεις ήδη πρώτης ανάγκης. Ναι, προφανώς, αλλά και η ανάγκη αυτή. Σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, βεβαίως και ως συγκρότημα θα το μεταδώσουμε αμέσως, έτσι. Ναι, προφανώς θα το μεταδώσουμε αμέσως. Συνεπώς, διαπιστώνουμε από όλα αυτά τα νεότερα, από όλες τις νεότερες πληροφορίες που μας λες, ότι μάλλον δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα η εικόνα σε σχέση με τα άτομα που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά, Μαρίνα, ότι τα θύματα αυτή τη στιγμή προέρχονται μόνο από την Αττική. Έτσι, δεν έχει καταστεί δυνατό ακόμη οποιαδήποτε πρόσβαση στις περιοχές της Κορινθίας, όπου και εκεί κάηκαν
εκατοντάδες σπίτια και εκεί. Και εκεί έχουν καεί σπίτια και εκεί έχουν προχωρήσει με εκενώσεις. Είναι, για κάποιον που γνωρίζει την περιοχή Πέτρα, είναι από τις πιο πράσινες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα όσο προχωράμε από τους Αγίους Θεοδόρους προς τα Ίσθμια. Ναι. Οι άνεμοι δεν βοηθούν και πάρα πολύ, έστω και αν είναι ευνοϊκότεροι σε σχέση με την διάρκεια της ημέρας μετά το απόγευμα τουλάχιστον που υπήρξε η έντονη αναζωπήρωση. Θα είναι δύσκολη νύχτα. Αυτό λένε και ξαναλένε οι πυροσβεστικές αρχές της Ελλάδας και μην ξεχνάμε ότι γενικά στην Ελλάδα, ναι, μεν μας απασχολούν αυτά τα δύο, αν συμπεριλάβουμε πλέον και την αναζωπήρωση της Κρήτης, τα τρία πύρινα μέτωπα που έχουν απειλήσει και έχουν αρπάξει ζωές. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 15 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, έτσι. Και ξεκινήσαμε και χθες είχαμε και το μέτωπο της Αλεξανδρούπολης με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή.